Καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε κοντά σας και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι μια ημερομηνία ορόσημο, γιατί έχει γενέθλια ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης που κλείνει 15 χρόνια ολοκληρώθηκαν από την ημέρα εκείνη πίσω στο 2004, 30 Μαΐου του 2004, με την απίστευτη νίκη και με την άνοδό του στην Α Εθνική. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και με έναν άνθρωπο που θέλω πολύ να γνωρίσουμε και αλλιώς. Τον γνωρίζετε. Τον έχουμε χαρεί και τον έχουμε ευχαριστηθεί σε πάρα πολλές στιγμές και πτυχές του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Είναι ο Νίκος Τζόρτζογλου. Είναι ένας φίλος καλός και είναι ένας φίλος πολλών. Πολλών που ξέρουν πολύ καλά πόσο σημαντικό και πόσο δύσκολο είναι να καταφέρνεις πράγματα σε επίπεδο Ηρακλείου και Κρήτης και γενικά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Πρόεδρος της ΕΠΣΗ, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και πολλά πολλά άλλα που θα τα γνωρίσουμε μέσα από την εκπομπή μας. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας, Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας και μάλιστα με μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, μια μέρα ιστορικής σημασίας και σίγουρα μια μέρα που θα έχει μείνει ανεξίτηλη σίγουρα στο δικό σου μυαλό. Να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, πίσω στο 2004, στη Θεσσαλονίκη και στην μάχη με τον Ακράτητο. Σίγουρα είναι μια ξεχωριστή μέρα, όχι μόνο για μένα, είναι μια ξεχωριστή μέρα καταρχήν για το Σωματείο του Εργοτέλη, για το Ηράκλειο, για το νησί ολόκληρο. Και είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί εκείνη τη μέρα ο Εργοτέλης και το Ηράκλειο για πρώτη φορά, ο Εργοτέλης στην ιστορία του, αλλά και το Ηράκλειο και το νησί μας, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, τους δόθηκε η ευκαιρία να έχουν δύο ομάδες στη Super League από το νησί. Εμένα σαν ιδιοκτήτη, σαν ηγέτη, που είναι μαζί με τον συνεργάτη μου, τον συνεταίριο μου τότε, τον Γιώργο τον Σουλτάτο, και με μια ομάδα πολύ αξιόλογων παραγόντων, με κάνει ακόμα να είμαι καλύτερα, να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, υπερηφάνεια, χαρά, γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους, με όλη αυτή την ομάδα των ανθρώπων, μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε αυτό που τότε δεν το πίστευε κανένας. Την υπέρβαση. Ναι, ήταν υπέρβαση. Ήταν υπέρβαση γιατί ο Εργοτέλης ήταν μια μικρή ομάδα σαν κατηγορία. Γιατί σαν ιστορία, σαν ομάδα είναι μια τεράστια ομάδα, ένα μεγάλο μέγεθος, με μια όμορφη κουλτούρα, με μια όμορφη φιλοσοφία, η οποία όμως δεν είχε παίξει ποτέ σε αυτές τις μεγάλες κατηγορίες της Super League. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία, ξαναλέω, με τον συνεργάτη μου και με όλα αυτά τα παιδιά που τυχαίνει να είναι και σήμερα στον Εργοτέλη, να ζήσουμε αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές στις 30 του Μάη του 2004 στο γήπεδο του Μακεδονικού στη Θεσσαλονίκη. Με τον γκολ του Σιλά. με τον γκολ του Σιλά στο 92 λεπτό, δηλαδή στο τέλος του αγώνα, σε μια στιγμή που Σιλά. Περιμέναμε όχι να... Εμείς περιμέναμε να πάμε στην παράταση, περιμέναμε να τελειώσει η παράταση με την ελπίδα ότι θα πάμε στα πέναλτι και να είμαστε λίγο τυχεροί επειδή είχαμε και καλό τερματοφύλακα και να βγούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ παρακολουθούμε κιόλας παράλληλα εικόνα από το τι είχε συμβεί τότε. Τον απίστευτο πανηγυρισμό, την απίστευτη έκπληξη και τους φιλάθλους οι οποίοι πραγματικά πανηγυρίζουν και το ζουν. Να ήταν κάτι το συγκλονιστικό, ήταν το κάτι το ανεπανάληπτο, εκείνη τη στιγμή στο 92, δηλαδή ένα λεπτό πριν λήξει το παιχνίδι, σε μια στιγμή και σε ένα σημείο που ο Ζαν Μαρί Σιλά έκανε τον γκολ, από ό,τι θα δείτε είναι, δηλαδή αν πας σήμερα και στείλεις την μπάλα εκεί και προσπαθήσει με άδειο τέρμα να το... Κι όμως μας βοήθησε η τύχη, βοήθησε ο Θεός, η ικανότητα βέβαια του ποδοσφαιριστή και μπήκε τον γκολ σε εκείνο το λεπτό. Και έτσι πανηγυρίσαμε, πανηγύρισε το Ηράκλειο. Και όταν λέω το Ηράκλειο, το λέω κυριολεκτικά, γιατί ο Εργοτέλης δεν ήταν μόνο φύλαθλη του Εργοτέλη στο γήπεδο, ήταν φύλαθλη του Όφη, κυρίως του Όφη, φύλαθλη από όλο το νησί, φύλαθλη της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μας αγαπούσαν, μας συμπαθούσαν και πανηγύρισαν μαζί μας αυτή την σπουδαία άνοδο. Το ποδόσφαιρο ενώνει ή μπορεί και να διχάσει κιόλας? Δυστυχώς ζούμε σήμερα σε ένα περιβάλλον που το ποδόσφαιρο παραπέμπει σε άσχημες σκέψεις, σε ένα περιβάλλον που αυτό που έχουμε μάθει, αυτό που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα, να είναι η βία, να είναι το ξύλο, να είναι διάφορες
άσχημες τέλος πάντων συμπεριφέρειες και δράσεις των φιλάθλων. Δεν είναι όμως αυτό το ποδόσφαιρο. Για μας το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο ήταν μια γιορτή και είχαμε καταφέρει να το περάσουμε στις κοινωνίες της πόλης, στις κοινωνίες της Κρήτης αργότερα, σε όλη τη φιλάθλη Ελλάδα. Και αυτό ήταν που έκανε και τον Εργοτέλη ίσως την κορυφαία, όχι σε οπαδούς, αλλά σε φίλους ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί αυτό που έβγαζε ήταν κάτι διαφορετικό. Σκεφτείτε ότι παίζαμε σε ένα γήπεδο όπως είναι το Παγκλήτιο, το οποίο είμαστε η τρίτη ομάδα σε εισιτήρια στην Ελλάδα. Μία ομάδα η οποία πριν παρουσιάσει αυτό το νέο μοντέλο, αυτή δηλαδή η κουλτούρα του να έρχεται ο αντίπαλος και να το χειροκροτάμε, να βάζουμε τον ύμνο της αντιπάλου ομάδας στο Παγκρίτιο, δηλαδή ήρθε ο Ολυμπιακός. Πες μου λίγο γι' αυτό τώρα, γιατί θα μας τρελάνεις. Αυτό ήταν κάτι που εσείς καθιερώσατε και ήταν κάτι το οποίο σίγουρα δεν αναμενόταν. Πες μου για την πρώτη φορά λοιπόν που έπαιξε ο ύμνος της αντίπαλης ομάδας, Ολυμπιακό είπες. Παίξαμε με το 2004 τέλος πάντων με τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο, το γήπεδο κατάμεστο, 28.000 κόσμο. Και παίζει ο ύμνος της αντίπαλης ομάδας. Και οι αντιδράσεις ποιες ήταν, Νίκο? Εντάξει, σίγουρα από μια μικρή μερίδα φίλων, φανατικών οπαδών και όχι μόνο του Εργοτέλη, είχαμε κάποια αντίδραση. Διότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι μέσα στο δικό μας γήπεδο θα παίζει ο ύμνος της αντιπάλου ομάδος. Όμως αυτό καθιερώθηκε. Με ποιο σκεπτικό ξεκίνησε αυτό? Ακριβώς γιατί το σκεπτικό το δικό μας σαν Εργοτέλης δεν ήταν ότι ήταν ένα παιχνίδι με αντίπαλο. Ήταν ένα συναγωνιστή, με έναν ανταγωνιστή αν θέλεις, με σεβασμό, που είχε πολύ κόσμο του Ολυμπιακού μέσα, που εμείς θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο του Ολυμπιακού τη χαρά να ακούσουν τον ύμνο τους. Ήταν κάτι το πολύ extreme εκείνη την περίοδο, σίγουρα. Αλλά ήταν και αυτές οι δράσεις που κάναν τον Εργοτέλη να είναι δημοφιλής, κάναν τον Εργοτέλη να μας αγαπήσει το Ηράκλειο και να γεμίζουμε το γήπεδο. Και όχι μόνο τέτοιες δράσεις. Κάποτε φέρναμε τις μπάλες με αλεξίπτωτο στο γήπεδο. Σε κάθε αγώνα είχαμε γιορτή. Κάποια στιγμή βάλαμε ένα τσίρκο, δηλαδή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και μπαίνανε μέσα ελέφαντες. Όλα αυτά όμως είναι αυτά που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θέλει να πάει στο γήπεδο. Η τρέλα και το διαφορετικό. Ακριβώς, το παιχνίδι. Όχι η τρέλα. Η γιορτή. Η γιορτή. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς το έχουμε κάνει πολεμικό έργο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Και αν θα δείτε στο εξωτερικό, γι' αυτό κιόλας ο κόσμος γεμίζει τα γήπεδα. Γιατί το βλέπουν σαν παιχνίδι. Εκεί οι δύο αντίπαλοι σε εισαγωγικά, φύλαθλοι δύο ομάδων, θα κάτσουν αγκαλιά, θα είναι δίπλα-δίπλα. Άρα το ποδόσφαιρο συνενώνει και φέρνει κοντά. Θα συνεχίσουμε σε αυτά, γιατί έχουμε πάρα πολλά τα οποία αξίζει να μοιραστούμε και με τον κόσμο, από ωραίες τρέλες έκφρασης χαράς, γιορτής και σίγουρα συνένωσης. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο αυτές τις απόψεις τώρα. Φαντάζομαι ότι έχουν μεταλαμπαδευτεί και στους παίκτες. Και πάμε πίσω ξανά στον χρόνο και πάμε στην ομάδα του Εργοτέλη. Όλοι οι παίκτες ήταν σαν να είστε μια μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή, συνέδεαν τέτοιοι δεσμοί ισχυροί. Έτσι ακριβώς. Ο Εργοτέλης ήταν καταρχήν αυτό που τον ανέβασε. Ήταν ότι είχε μέσα στα αποδυτήρια και γενικότερα σαν ομάδα ένα διαφορετικό κλίμα. Ήταν μια οικογένεια. Ήταν βασικό στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο ήταν ότι στο μεγάλο ποσοστό οι παίκτες ήταν παιδιά. Είτε του Εργοτέλη, είτε παιδιά του Ηρακλείου. Ήταν παιδιά από την Κρήτη, στο 85%, στο 90%. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος ερχόταν στο γήπεδο για να δει παιδιά του Ηρακλείου, να δει παιδιά. Και θα πρέπει να πω εδώ ότι σε μεγάλο ποσοστό ήταν παιδιά του Όφη. Ήταν δηλαδή παιδιά τα οποία για τον Α ή Β λόγο δεν μπορούσαν να κάνουν καριέρα στον Όφη. Ήταν παιδιά του Όφη 94. 8 παιδιά από την ομάδα εκείνη που ανέβαινε τις κατηγορίες, ήταν παιδιά του Όφη. Ήταν όμως, Νίκο, και παιδιά τα οποία έρχονταν από άλλη χώρα. Όλα παιδιά σου. Το 80% ήταν παιδιά, σας λέω, είτε παιδιά του Όφη 94, είτε παιδιά του Εργοτέλη από το Μαρτινέγκο, είτε παιδιά από την Κρήτη. Έδινε δηλαδή μια κριτική ταυτότητα σε μεγάλο βαθμό η ομάδα. Αν εξαιρέσεις 2-3 άτομα εκείνα τα χρόνια, γιατί μετά δυστυχώς οι επόμενοι άνθρωποι τέλος πάντων είχαν μια άλλη φιλοσοφία από τη δικιά μου, εμένα και του Γιώργου του Σουλτάτου, και
άλλαξε αυτό. Εκείνη όμως την περίοδο, εκείνη την εποχή, αυτά τα χρόνια, αυτό το πράγμα, το κριτικό στοιχείο, το δέσιμο και η αγάπη που υπήρχε από τον Όφη στον Εργοτέλη, αλλά και από τον Εργοτέλη στον Όφη, που νομίζω ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές οι αντιπαλότητες που βλέπουμε στο ΠΑΟΚ με τον Άρη ή στην Αθήνα Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Αντιπαλότητες και ακρότητες που γνωρίζουμε πολύ καλά πώς εκτονώνονται και πώς εξωτερικεύονται. Θέλω να ξαναγυρίσω λίγο στα παιδιά σου, γιατί σήμερα έχω ένα παιδί σου στην τηλεφωνική γραμμή και θα ήθελα να συνδεθούμε με τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Από μακριά όμως θέλει να μιλήσει στον πατέρα του. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να μας ακούσει. Σε κάθε περίπτωση όμως θα επανέλθουμε, γιατί θέλω να μας πει το γεια του, θέλω να μας πει το δικό του σχόλιο. Και είναι ένας τρόπος, μάλλον είναι σίγουρα μία απόδειξη όλων αυτών που λέγαμε, ότι όταν χτίζονται υγιείς και πολύ ισχυρές σχέσεις, μετράνε και έχουν διάρκεια και στο χρόνο. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι σχέσεις μεταξύ των παικτών και σίγουρα των ηθινόντων, των όλων αυτών που έχουν την ευθύνη και όλων αυτών που συντονίζουν πράγματα και τη δική σου ευθύνη, είναι κάτι που δεν περιγράφεται και κάτι που είναι ανοιχτή με τις αξίας. Mm-hmm. Όντως έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς το ζήσαμε αυτό σε μεγάλο βαθμό στον Εργοτέλη. Ποδοσφαιριστές, διοίκηση, φύλαθλοι, μια οικογένεια. Είναι αυτό που δίνει το κάτι διαφορετικό σε μια ομάδα. Αυτό εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη ήταν σε μεγάλο βαθμό και πιστεύω ότι υπάρχει και σήμερα στον Εργοτέλη, επειδή κατά σύμπτωση τυχαίνει τα ίδια παιδιά, οι ίδιοι παράγοντες που εκείνη την εποχή εμένα και το συνεργάτη μου μας βοήθησαν, γιατί αυτοί ουσιαστικά δεν ήμουν ούτε εγώ μόνος ούτε ο συνεργάτης μου, όλοι μαζί καταφέραμε αυτό το πράγμα, το έχουν και σήμερα, γι' αυτό και ο Εργοτέλης συνεχίζει με τους ίδιους ανθρώπους, με τον Γιώργο τον Στιακάκη, τον Μποβολέτη και όλους αυτούς το Σεβαστάγη, να πηγαίνει και να πηγαίνει, πιστεύω, εξίσου καλά. Μείνε λίγο ακόμα. Εγώ θέλω να ακούσω το καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι! Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Από πού, μάλλον πού σε πετυχαίνουμε, πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, Πάτρικ? Είμαι τώρα, η κόρα μου είμαι, την Ιγυρία είμαι εγώ τώρα. Στην Ιγυρία. Γεια σου, Πάτρικ. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Πάτρικ. Γεια σου, είναι πατέρα μου είναι εκεί. Ο πατέρας σου είναι εδώ, τον πατέρα σου έχω και σήμερα έχετε όλοι μαζί γενέθλια. Ναι, το ξέρω. Σήμερα είναι σαν τη μέρα πέραμε για άφα κατηγορία. Θα μας πεις λίγο τι θυμάσαι από την ημέρα αυτή, το συνέστημα και όλον αυτόν τον πανηγυρισμό που επικρατούσε σίγουρα μέσα σας και φυσικά με όλους τους οπαδούς. Είναι, το δουλειά είναι από τον πατέρα μου, το είναι Νίκο Γιώργιογκλου, αυτό το έκανε όλο το δουλειά από το Εργοτέλης. Είναι το άνθρωπος, το έκανε Εργοτέλης μέχρι σήμερα, το είναι Εργοτέλης, είναι έτσι. Πάτρικ, πώς και θα τον περιέγραφες? Αυστηρός, με το χιούμορ του, με την πλάκα του, πώς ήταν αλήθεια? Εντάξει, είναι το καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζω μέσα στη ζωή μου σαν πρόεδρο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μέχρι σήμερα, είναι σαν πατέρα μου πάλι. Σου λείπει, επιστρέφεις, έρχεσαι πίσω στην Κρήτη? Πάντα είμαι από Κρήτη, χρητικός είμαι, από ανόγια. Από ποια οικογένεια πες? Αλήθεια, από ποια οικογένεια, γιατί το επίθετό σου δεν με παραπέμπει σε κάποια... Ναι, είμαι από Βρέντζο οικογένεια είμαι εγώ. Ήταν πάντοτε έτσι η σχέση σας? Πώς? Πάντοτε έτσι, τα πειράγματα και πάντοτε αυτό το... Καταπληκτικό παιδί. Με ταλέντο. Τεράστιο ταλέντο. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Καμιά φορά λέω ότι αυτό το παιδί με όλο αυτόν τον κόσμο του Εργοτέλη και τους ανθρώπους του Εργοτέλη πήραν τον Εργοτέλη από το χέρι και τον ανεβάσαν εκεί που ήταν. Τεράστιος ποδοσφαιριστής και πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβαδίσει και επιτυχημένος? Όχι. Και με ταλέντο? Όχι, και δεν καλό είναι απαραίτητο. Παιδί. Όχι.
Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι σημαντικό όμως. Ένας ποδοσφαιριστής, πέρα από τις αξίες που έχει σαν ποδοσφαιριστής, πέρα από την ευχαίρεια ή ένα σκοράρι όπως είχε ο Πάτρικ, να είναι και ένας καλός άνθρωπος. Ο Πάτρικ δεν ήξερε να βάζει μόνο την μπάλα στα δίχτυα, ήξερε να συμπεριφέρεται, ήξερε να εισπράττει αγάπη, να δίνει αγάπη, και είναι για μένα η μεγαλύτερη και η πιο ιστορική στιγμή, μορφή που πέρασε από τον Εργοτέλη, τουλάχιστον τα 18 χρόνια που είχα τη χαρά και την τύχη να υπηρετήσω αυτό το ιστορικό σωματείο. Πάτρικ, νομίζω ακούς τα λόγια του πατέρα. Ναι, θα ακούω εγώ. Δεν είναι πατέρα μου και ό,τι το λέει το πατέρα είναι το δίκαιο. Πότε θα μας έρθει στην Κρήτη? Θα είμαι πίσω άλλο μήνα και θα έρθει το Κρήτη εγώ. Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε reunion, έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε και συναντήσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα σε περιμένουμε και εμείς εδώ? Πάντα, ξέρει, ότι πρέπει να έρθει το Κρήτη, δεν θα έρθει το σπίτι. Λοιπόν, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφιέρωσες λίγο από τον πολύτιμο όμως χρόνο σου για να είσαι έτσι και με αυτόν τον τρόπο στην παρέα μας. Και μόνο χαρές και σε ό,τι κάνεις, γιατί σε έχουμε δει και με πολλές διαφορετικές πτυχές. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Γεια σου, Πάτρικ. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, Πάτρικ. Γεια σου, παιδί μου. Και χαιρετίζω τώρα το Μάρκο Κλουβιδάκι. Στο Μάρκο. Εντάξει, Πάτρικ. Εντάξει, Πάτρικ. Να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό το σχόλιο. Στο πόσο σημαντικό είναι να συμβαδίζει, να είσαι και καλό παιδί και να είσαι και καλός ποδοσφαιριστής. Και αυτές τις συμβουλές που είπα, ότι λέει ο πατέρας μου, είναι σαν νόμος. Έδινε συμβουλές ανακαθέν. Εντάξει. Μιλάμε για νέες ηλικίες, μιλάμε για νέα παιδιά. Τότε βέβαια ο Πάτρικ. Ναι, τότε ήταν 20 ετών ο Πάτρικ, 22 ετών. Είχαμε αυτό που λέμε πάντα, δηλαδή είμαστε οικογένεια. Τελειώνει η προπόνηση, φαγητό μαζί. Το πρωί στα καταστήματα τα δικά μου, είτε εν πάση περιπτώσει στον καφέ μαζί. Είμαστε πολύ δεμένοι, όχι μόνο με τον Πάτρικ, σχεδόν με όλα τα παιδιά της ομάδος εκείνη την περίοδο, και αυτό έβγαινε στο γήπεδο. Το ίδιο και με τον προπονητή, τον Μύρο το Σφάγη, ο οποίος για μένα ήταν από τους κορυφαίους, όσο ο κορυφαίος προπονητής τουλάχιστον, με τις ιδιορυθμίες του και όλο αυτό το σύνολο μαζί με τη διοίκηση που ήταν εξαιρετικά παιδιά, πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλη σημασία στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Όπως όμως σε κάθε οικογένεια και όπως σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν μόνο οι πολύ θετικές, οι πολύ ωραίες, δυνατές στιγμές. Υπάρχουν και εκείνες που έχεις και τις στεναχώριες σου, έχεις και τα κάτω σου, έχεις και τις λύπες σου. Θυμάσαι κάτι το οποίο σε είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ, σε είχε πληγώσει και σε είχε πεισμώσει ίσως και εν τέλει? Εντάξει, εγώ ήμουν λίγο παρεξηγημένος. Εννοώντας? Ήμουν παρεξηγημένος γιατί... Είσαι κριτικός, αντιδραστικός? Ίσως είμαι πολύ αυθόρμητος, είμαι πολύ ειλικρινής με τα λάθη μου. Έκανα το λάθος κάποιες φορές σε κάποιους ανθρώπους να λέω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα στον Εργοτέλη το 1993... δεν τρεπόμουν να πω και δεν τρεπόμουν και σήμερα να πω ότι κατάγομαι από την μεγάλη αυτή οικογένεια της μεγάλης ομάδας Κρήτης, στον Όφη. Αυτό το γεγονός ότι εγώ αυτό το έλεγα, δηλαδή δεν μου άρεσε να λέω ότι το αίμα μου είναι κίτρινο. Αγαπούσα τον Εργοτέλη και τον αγαπώ και σήμερα τον Εργοτέλη. Αλλά μεγάλωσα με τον Όφη. Αυτό λοιπόν το πράγμα δημιουργούσε σε κάποιους ανθρώπους στον Εργοτέλη, δικαιολογημένοι όμως και αυτοί, μια... αναστάτωση. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσαν να δεχτούν και το ένα και το άλλο. Ότι ο ηγέτης. Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί εγώ όταν πήγα στον Εργοτέλη, πήγα στον Εργοτέλη το 1993 που ο Εργοτέλης ήταν στη Δέλτα εθνική κατηγορία. Δεν φανταζόμουν ποτέ και τότε οι φύλακοι του Εργοτέλη, αν εξαιρέσεις λίγους, αν τους ρωτούσες τι ομάδα ήταν, θα σου λέγανε Όφη, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Και εγώ λοιπόν ήμουν Όφη. Τις μεγαλύτερες ομάδες λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ, επειδή είχα μεγαλώσει με τον Όφη, δεν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι του Εργοτέλη, επειδή αυτό το έλεγα, ίσως τους ενοχλούσε, ίσως να ήμουν και εγώ καμιά φορά αντιδραστικός και να το έλεγα από αντίδραση, και αυτό μου δημιουργούσε πίκρα. Ενώ νομίζω ότι το αναγαπάει μια ομάδα. Αν είναι Εργοτέλης ή αν δεν είναι, θα πρέπει να το βλέπουμε με τις δράσεις και με τα έργα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή την ομάδα, η οποία ήταν για μένα ένα όχημα, το οποίο
με εκτόξευσε, με απογείωσε παραγωγικά και δεν το ξεχνώ. Και τα πάντα σαν παράγοντας τα χρωστάω σε αυτή την ομάδα. Συγκινήσω. Μοιράζεται η αγάπη, θα σε ρωτούσα. Αλλά βλέπω και καταλαβαίνω ότι τελικά όλα αυτά τα κομμάτια, όλα αυτά τα στοιχεία της αυθεντικότητας της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, όταν τα δίνεις, όταν τα εκφράζεις, όταν τα εκτονώνεις, ενοχλούν. Έχεις μετανιώσει για κάτι, για τη στάση σου, για την αγάπη σου. Γιατί η αγάπη πονάει. Και στοιχίζει και κοστίζει. Έχεις νιώσει ότι έχεις χάσει σε σχέσεις με ανθρώπους, έτσι. Δεν θα μπορούσα να λέω ψέματα. Από τη στιγμή αυτό που έκανα, το έκανα με πάθος για τον Εργοτέλη. Μαζί με τους συνεργάτες μου. Δεν θα μπορούσα να λέω ψέματα ότι ξέρεις κάτι... Είμαι κάτι άλλο. Αφού ήμουν όφη. Αυτό και σιγά σιγά... Αυτό που ήθελα να κάνω είναι να προσφέρω στον Εργοτέλη και πιστεύω ότι κατάφερα μαζί με τους συνεργάτες μου, όχι μόνος μου, να προσφέρω στον Εργοτέλη. Θα πρέπει, δηλαδή ο Εργοτελίτης θα πρέπει να δει αυτό το πράγμα. Αν η παρουσία μου σε αυτή την ομάδα 18 χρόνια άφησε έργο ή δεν άφησε έργο. Το αν εγώ καταγόμουνα και πίστευα ότι και αγαπώ μια ομάδα, όπως αγαπώ όλες τις ομάδες της Κρήτης, αυτό ενοχλούσε κάποιους. Είναι κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις καταρχήν, αλλά μιλώντας για το τι προσφορά και το τι πράγματα σαν δεδομένα έχουν γίνει για την ομάδα αυτή, θέλεις να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο ξανά και να πάμε στην ιστορική εκείνη στιγμή που μπήκε επιτέλους ο Τάπητας, που άλλαξαν όλα, γιατί μέχρι και εκείνη τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πριν από κάθε αγώνα απαραίτητη να μπει η υδροφόρα, να βρέξει, για να μπορεί να γίνει ο αγώνας, έτσι. Και μιλάμε για μια σημαντική καμπή και μια σημαντική ιστορική αλλαγή, η οποία όμως μετά έφερε και την Ακαδημία, έφερε πολλά πράγματα και δίνοντας τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και σίγουρα να μπορεί να τεθεί η βάση για να εξελιχθεί και να δημιουργηθεί και το πρότυπο αθλητικό κέντρο, είναι από τα μεγαλύτερα τότε κέντρα στην Ελλάδα. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό, γιατί αυτή η φωτογραφία είναι φωτογραφία ορόσημο. Φωτογραφία που μας πάει πίσω σε αυτή την αλλαγή και οι μεταβάσεις και τα μεταβατικά στάδια θέλουν κότσια, θέλουν πείσμα και έχουν και πολλές συγκινήσεις. Έτσι ακριβώς είναι και θέλω να πω εδώ ότι για μένα αλλά και για τους ανθρώπους όλους αυτούς που τότε είχαμε την τύχη πριν 15 χρόνια σαν σήμερα να πανηγυρίσουμε την άνοδο στη Super League, εμένα αυτό που με κάνει να νιώθω υπερήφανος δεν είναι τόσο ότι με ηγέτη εμένα και το συνεργάτη μου και όλα τα παιδιά ανεβήκαμε στη Super League. Για μένα πολύ πιο σπουδαίο είναι το γεγονός ότι εκείνη τη μέρα που βλέπετε σε αυτή την εικόνα το Μαρτινέγκο έγινε μια τεράστια κυψέλη, μια τεράστια δεξαμενή από παιδιά, από μικρά παιδιά, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή λόγω του ότι το γήπεδο ήταν χώμα δεν μπορούσαν να προπονηθούν. Με αυτό λοιπόν το γήπεδο, το πρότυπο αθλητικό κέντρο του Εργοτέλη έγινε μια τεράστια κυψέλη. Φανταστείτε ότι εκείνη τη χρονιά, ενώ δεν είχαμε δελτία, ήταν πριν ανέβουμε στη Super League, είχαμε 800 παιδιά στις ακαδημίες. Από αυτές λοιπόν τις ακαδημίες, από αυτό το πρότυπο αθλητικό κέντρο, έχουν βγει σήμερα πάνω από 100 διεθνείς ποδοσφαιριστές σε όλες τις ηλικίες. Φανταστείτε επίσης ότι σήμερα από αυτό το αθλητικό κέντρο έχουν βγει 3 εν ενεργεία σήμερα διεθνείς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή στη σημερινή εθνική ομάδα της χώρας μας από αυτό το γήπεδο έχει βγει ο Μπουχαλάκης, έχει βγει ο Κούτρης, έχει βγει ο Νίκος ο Καρέλης. Αυτό είναι για μένα το πλέον σημαντικό που έχω κάνει στον Εργοτέλη και γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι αισθάνομαι υπερήφανος και εγώ και οι συνεργάτες της εποχής αλλά και αυτοί οι άνθρωποι που τυχαίνει να είναι σήμερα ακόμα στον Εργοτέλη. Αυτό είναι το σπουδαίο, ότι δημιουργήσαμε δηλαδή μια κυψέλη, μια ακαδημία, δημιουργήσαμε υποδομές οι οποίες σήμερα φιλοξενούν εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά, τα οποία διαπαιδαγούνται καταρχήν στο ήθος, γιατί είναι μια ακαδημία η οποία δεν μαθαίνει μόνο τα παιδιά ποδόσφαιρο, αλλά τα μαθαίνει και πώς θα είναι σωστοί άνθρωποι. Σχηματίζοντας προσωπικότητες. Ακριβώς. Και αυτό για μένα είναι το πιο πλέον σημαντικό.
Και άλλα πολλά είναι σημαντικά, γι' αυτό και θέλω να μείνεις λίγο ακόμα μαζί μου. Θα περάσουμε σε μια πολύ μικρή σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε μετά τις διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι, επιστρέψαμε με τον Νίκο Τζόρτζογλου κοντά μου και με τα 15 χρόνια που κλείνει ο Εργοτέλης στην Αλφα Εθνική. Μια ημερομηνία ορόσημο πίσω στο 2004, σαν σήμερα λοιπόν, και με μια πολύ ζεστή, πολύ ανθρώπινη, πολύ αληθινή συζήτηση να εκτυλίσσεται και να θέλω πολύ να συνεχιστεί. Ξέρεις γιατί χαίρομαι πολύ? Γιατί είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, μάλλον κάθε ένας από εμάς έχοντας την ιδιότητά του, έχοντας ένα συγκεκριμένο προφίλ, μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Δεν μπορούμε πλήρως πάντοτε να αντιληφθούμε τη μαγεία του εσωτερικού μας κόσμου, τη μαγεία του μυαλού μας, του πόσα πράγματα έχει κάνει κάποιος και ίσως κάποιες φορές να το βλέπουμε πιο τμηματικά, αποκλειστικά μόνο ένας τομέας. Μέσα από την εκπομπή λοιπόν χαίρομαι όταν συνδιαλέγομαι με ανθρώπους και μοιράζομαι πτυχές πιο ανθρώπινες. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος θέλει να γνωρίζει τους ανθρώπους. Και είσαι ένας άνθρωπος, ψυχή για το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει και έχει κάνει την κατάθεση της ψυχής του και συνεχίζει να το κάνει. Και νομίζω, Βρενίκο, ότι όταν όλα ξεκίνησαν από το Ασίμι, mm-hmm. δεν πιστεύω ότι μπορούσες να φανταστείς όλη αυτή την πορεία συνολικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο στη δική σου ζωή και φυσικά mm-hmm. με την ομάδα των ανθρώπων που κάθε φορά ήταν κοντά σου. Πράγματι έτσι είναι. Όπως είπατε, όταν ήμουνα, γιατί είμαι από το Ασίμι, γεννήθηκα στο Ασίμι, μεγάλωσα μέχρι κάποια χρόνια, 12 χρόνια στο Ασίμι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα, τέλος πάντων, παραγωγικά στο ποδόσφαιρο να ζήσω αυτές τις στιγμές και να μπορέσω κάποια στιγμή να είμαι ιδιοκτήτη σε μια ομάδα Super Link, όπως τα κατάφερα με τον Εργοτέλη. Όμως πιστεύω ότι με δουλειά, με αγάπη σε αυτό που κάνεις, με πολλή δουλειά, με πολύ μεράκι, μπορείς να καταφέρεις ως πράγματα που φαίνονται δύσκολα. Ακατόρθωτα. Αυτό που λες, ζω το όνειρο και το πετυχαίνω. Πάμε λίγο πίσω σε αυτό που μου είπες με την τρέλα. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, πολύ διαχυτικός, πολύ εκφραστικός, πολύ αληθινός και πολλές φορές και αυθόρμητος. Και είπαμε ότι καμιά φορά αυτό μας στοιχίζει, μας κοστίζει, αλλά αναλύωτος. Η τρέλα αυτή να κάνεις διαφορετικά πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε αγώνας είναι γιορτή. Γιορτή mm-hmm. για το ποδόσφαιρο. Μου είπες προηγουμένως από ελέφαντας που έχει μπει μέσα στο στάδιο, από μουσική και κριτική παράδοση, γιατί mm-hmm. είσαι συνδεδεμένος πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και με την κριτική λύρα και ναι. νομίζω ότι είναι κάτι που ρέει στο DNA σου. Ναι, είμαι φύση παραδοσιακός άνθρωπος, τύπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κριτική μουσική, μ' αρέσει πάρα πολύ ο κριτικός χορός. Νέος χόρευα στο Λύκειο Ελληνίδων και μου άρεσε. Προσπαθούσα κα... Οπα! Αυτός είναι ο Νίκος. Και αυτός είναι ο Νίκος. Ή αυτός είναι ο Νίκος Τζόρτζογλου. Μάλλον πως αυτός είναι ο Νίκος. Ο Νίκος που ανοίγει την καρδιά του, ο Νίκος που μοιράζεται, ο Νίκος που αγαπά την παρέα, αγαπά την οικογένεια, αγαπά να προσφέρει και να προσφέρει και κομμάτια της ψυχής του και να προσφέρει γενικότερα. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτό το... Ο γιος μου, ο μικρός. Αυτός είναι ο γιος. Πόσα παιδιά έχει? Ο Φίλιππας. Έχω 4 παιδιά. Πολύτεκνος. Πολύτεκνος. Τι είναι η οικογένεια για σένα? Πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα όταν έχεις παιδιά, βέβαια ο κάθε άνθρωπος νομίζω ότι τα παιδιά του είναι τα καλύτερα. Εγώ είχα την τύχη να έχω μια γυναίκα η οποία έκανε 4 υπέροχα παιδιά. Εδώ βλέπουμε φωτογραφία οικογενειακή, η οποία ολώνει και μεγαλώνει. Όλα μπαίνουν σταθερά, αλλά μεγαλώνει. Ναι, 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 ναι. Τώρα εδώ είμαστε σε πλήρη απαρθία. Ναι, κάθε... Βάζαμε και ένα σκαλοπάτι. Έχει μείνει όμως ένα ακόμα, ε. Έχει μείνει ένα. Εγώ το βλέπω. Ναι, ναι, μήπως, δεν ξέρω. Μάλλον θα μείνει. Ποτέ δεν είναι αργά, θα πω εγώ, που εκεί και πέρα ο χρόνος θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς τα απρόβλεπτα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι τα πιο όμορφα, να ξέρεις. Έτσι, ναι. Η οικογένεια πάντοτε στηρίζει. Η δική σου οικογένεια ήταν εκεί πάντοτε για να στηρίζει τις επιλογές σου και να είναι εκεί και στις χαρές και στα δύσκολα.
Ναι, ήταν. Ήταν, ίσως εγώ δεν ήμουνα τόσο όσο θα έπρεπε. Ο χρόνος που αφιέρωνες εμείς. Ναι, ήμουνα πολύ του επιχειρήν, ήμουνα πολύ του ποδοσφαίρου και όλα αυτά ίσως δεν ήμουν αυτό που θα έπρεπε να είμαι. Και γι' αυτό, εντάξει, είναι σημαντικό που υπήρξε η κατανόηση. Και όλα καλά. Και όλα καλά. Και όλα συνεχίζουν να είναι καλά. Αλλά μου δίνεις την αίσθηση ενός ανθρώπου που δεν εφησυχάζει. Ενός ανθρώπου που θα πιάσει, βρε παιδί μου, την πέτρα και θα τη στύψει. Ενός ανθρώπου που διαρκώς θέλει να διευρύνει τους ορίζοντές του, πέρα από το ποδόσφαιρο. Η υποψηφιότητά σου. Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν κάτι που έπεσε σαν κεραυνός σε νεθρία. Ήταν κάτι που αποτελεί έκπληξη. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε. Ήταν κάτι που δεν υπήρχε στο μυαλό σου. Όχι, δεν υπήρχε ποτέ στο μυαλό μου. Μπορώ να πω κιόλας ότι δεν ήμουν φίλος της πολιτικής. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή κατά καιρούς που λόγω της αναγνωρισιμότητάς μου και λόγω της ενασχόλησής μου με τον Εργοτέλη και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου που είμαι 16 χρόνια πρόεδρος, που είχα κάποιες προτάσεις για να ασχοληθώ είτε με δημοτικά, είτε με περιφερειακές εκλογές, είτε με νομαρχιακές παλιότερα, ήμουν πάντα αρνητικός. Τώρα, δεν ξέρω πώς ήρθαν τα πράγματα στη ζωή. Τα πράγματα και πίστηκα να είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πίστηκες. Σημαίνει όμως ότι σίγουρα η παρότρινση είναι καλό να υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει και η βάση μέσα, που σημαίνει ότι υπάρχει το φυτίλι. Που σημαίνει ότι, ξαναγυρνάμε στο κομμάτι της προσφοράς, θέλεις να δώσεις πράγματα. Πράγματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το κομμάτι του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού ή και πράγματα ίσως και άλλα. Αν θα μπορούσα να δώσω πράγματα στον τόπο μου, στην πατρίδα μου, στο Ηράκλειο, στους δικούς μου ανθρώπους, εννοώ δικούς μου στους Ηρακλειώτες, θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής. Δεν μπορώ να πω όμως ότι εκτός από τον αθλητισμό γνωρίζω πολύ καλά τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή, αν σε ρωτήσω για μνημόνια, θα μου απαντήσεις? Θα σε απαντήσω, αλλά καλύτερα να μην με ρωτήσεις, γιατί μπορεί να... Δεν είμαι. Όμως στο κομμάτι του αθλητισμού πιστεύω ότι το γνωρίζω. Στο κομμάτι του πολιτισμού πιστεύω ότι το γνωρίζω. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή βλέπω ότι δυστυχώς στη χώρα μας ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, έχει πάρει μια πολύ άσχημη τροπή. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια που υπηρετώ το χώρο του αθλητισμού, το χώρο του ποδοσφαίρου, με έπεισαν ότι αυτή τη γνώση, αυτή την εμπειρία, και επειδή γνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο του αθλητισμού, στο χώρο του ποδοσφαίρου, και γνωρίζω και τις λύσεις πιθανότατα, μάλλον νομίζω ότι γνωρίζω τις λύσεις, που πιθανότατα μπορούν να δώσουν, να λύσουν τα προβλήματα. Γι' αυτό και όλα έθεσα τον εαυτό μου στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, με την ελπίδα ότι στο κομμάτι αυτό του αθλητισμού, του πολιτισμού, το τι χρειάζεται η χώρα μας, ο τόπος μας, μπορώ να βοηθήσω. Γι' αυτό και είμαι υποψήφιος. Μιλάς, κινείσαι με τους ανθρώπους και συνδιαλέγεσαι και σίγουρα γνωρίζεις πολύ καλά και ως αυθόρμητος άνθρωπος, πόσο σπουδαίο είναι ο κόσμος που θα συνομιλήσεις μαζί του, απλώς ο κόσμος, ο καθημερινός, που θα σου πει και το παραπονό του, θα σου πει και τις ανάγκες και σίγουρα θα σε νιώσει πιο κοντά του. Με αυτό που λες και ως υποψήφιος βουλευτής, είναι κάτι που τον κάνει να αισθάνεται ότι, να, ο Νίκος ο Τζόρτζογλου, ένας από εμάς που καταλαβαίνει, που γνωρίζει, που ξέρει, που δεν είναι μακριά από όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί, κακά τα ψέματα, για τον περισσότερο κόσμο, η σφαίρα της πολιτικής είναι κάτι λίγο πιο απομακρυσμένο από την καθημερινότητα. Εσύ όμως, όντας ένας άνθρωπος που γνωρίζεις, λαϊκός με την καλή έννοια, άνθρωπος καθημερινός, άνθρωπος που ξέρει, που μιλάει, που σφίγγει το χέρι, που κάνει χειραψίες, που κάνει αγκαλιά, που μιλάει ντόμπρα, αισθάνεσαι ότι υπάρχει ίσως και μια πιθανότητα να πρέπει να συμβιβαστείς, να αλλάξεις, να μπεις σε ένα καλούπι? Θα άλλαζε ο Νίκος Τζόρτζογλου μετά την υποψηφιότητά του ή μετά την εκλογή του? Όχι, δεν θα άλλαζε. Ο Νίκος Τζόρτζογλου μεγάλωσε σε μια φτωχή γειτονιά, σε ένα φτωχή οικογένεια. Τελείωσα νυχτερινό σχολείο, γιατί έπρεπε να εργάζομαι. Και κατάφερα μέσα από πολλές δυσκολίες και μετά να πετύχω κάποια πράγματα, να γίνω ένας καλός επιχειρηματίας
και φαίνεται ότι πιθανότατα να είμαι και ένας καλός παράγοντας. Δεν σίγουρος να είναι ο κόσμος ότι εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω. Αν για τον α ή β λόγο δω ότι αυτό το πράγμα που πάω να μπω, πάω να κάνω, δεν συμβιβάζεται με τις αρχές μου, με τη φιλοσοφία μου, με το μυαλό μου, με την καρδιά μου. Θα απομακρυνώσουν. Ναι. Λένε ναι. Ότι... Πιστεύω όμως ότι και αυτό με έχει πείσει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τουλάχιστον ότι στο χώρο αυτό εγώ, αυτά που γνωρίζω και αυτά που θέλω και αυτές οι σκέψεις που έχω, θα μπορώ να τις δώσω. Και θα μπορώ να βοηθήσω. Αυτό είναι και που, αυτό που με έκανε να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα άλλαζες ή που θα προσπαθούσες, σε πάση περιπτώσει, να βελτιωθεί, να εξελιχθεί σαν προτεραιότητα? Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε σαν χώρα, σαν Κρήτη, σαν νησί, είναι η φιλοσοφία μας. Δηλαδή αυτή η φιλοσοφία που μαστίζει σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο από κάποιους μεγαλοπαράγοντες, οι οποίοι δυστυχώς λένε σήμερα, ας πούμε, ότι φταίει στο ποδόσφαιρο ο αριθμός των ομάδων της Super League. Ήτανε 16, να τους κάνουμε 14, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Για μένα δεν φταίνε ούτε ο αριθμός των ομάδων. Για μένα αυτή η φιλοσοφία, η νοοτροπία, ότι η φιλοσοφία μας δεν είναι αυτή που θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε από τα σχολεία να αλλάξει το πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει το ποδόσφαιρο. Τον αθλητισμό γενικότερα. Θα πας στο γήπεδο για να δεις θέαμα, δεν θα πας στο γήπεδο για να σκοτωθείς. Θα πρέπει να γίνουν υποδομές, θα πρέπει να φτιάξουμε χώρους άθλησης για τα νέα παιδιά. Για τους, πολλά μπορούμε να κάνουμε. Και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν αν τον θέλουν καταρχήν οι μεγάλοι που κυβερνούν σήμερα. Όταν λέω μεγάλοι, λέω ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων, σε συνδυασμό και συνεργασία με την κυβέρνηση. Μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο, μπορεί να αλλάξει ο αθλητισμός και να μπορεί ο Έλληνας φιλάθλος να πηγαίνει στο γήπεδο και να είναι πραγματικά γιορτή. Όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, που κάθε Κυριακή ο φίλαθλος πάει και βλέπει και διασκεδάζει. Και όχι με την οικογένειά του και εδώ. Με το παιδί του θα πάει ο φίλαθλος στην Ευρώπη. Και μιλώντας για έτσι πιο ευρύ πλαίσιο, να μου κάνεις και ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα, γιατί ακολουθώντας τις αποστολές την ΕΠΟ, ξέρεις πολύ καλά και έχεις κάνει και πολύ καλούς φίλους από παίκτες της εθνικής ομάδας. Θα μπορούσαμε να τη δούμε αλλιώς και να ξαναέχουμε αυτές τις μεγάλες συγκινήσεις όπως το Euro? Και βέβαια μπορούμε να τη δούμε αλλιώς. Η εθνική ομάδα ταλέντο δεν χάθηκε από την Ελλάδα. Και εμείς σαν Κρητικοί, σαν Ηρακλειώτες, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτή την ομάδα. Και με λύπη μου θα πούμε τώρα ότι δεν είναι ίσως της ώρας, αλλά θα έπρεπε το Ηράκλειο να μην χάσει αυτή την ευκαιρία που έχασε για διάφορους λόγους να φιλοξενήσει την εθνική ομάδα. Θα είχαμε την άλλη εβδομάδα, θα είχαμε την εθνική Ιταλία στο Ηράκλειο. Μιλώντας για ένα στολίδι για το Παγκρίτιο στάδιο και μιλώντας για μια διαφορετική εκδοχή του που θα μπορούσε να φιλοξενεί τρομερά μεγάλα event. Ακριβώς, και είναι μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό, για το Ηράκλειο, για τη διαφήμιση της Κρήτης, το γεγονός από λάθη της Δημοτικής Αρχής, δεν είναι σωστό ίσως και επίκαιρο αυτές τις μέρες να το πω, αλλά είναι ένα σοβαρό λάθος της Δημοτικής Αρχής που χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία την άλλη εβδομάδα να είχαμε στο Ηράκλειο 5.000 Ιταλούς τουρίστες, να είχαμε ξενοδοχεία γεμάτα, να είχαμε το Παγκρίτιο, την Εθνική Ιταλίας και τη διαφήμιση αυτή που θα γινότανε. Δυστυχώς η ολιγορία της Δημοτικής Αρχής να μην μπορέσει σε όλο αυτό το διάστημα να φροντίσει για το στέγαστρο του Παγκρατίου Σταδίου. Χάθηκε το παιχνίδι της Εθνικής με την Ιταλία, χάθηκε το παιχνίδι με την Αρμενία, χάθηκαν τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Θέλω να ελπίζω ότι ανεξάρτητα ποιος θα είναι την Κυριακή Δήμαρχος, και θα πρέπει να το πούμε από εδώ, ότι θα πρέπει τουλάχιστον να μην χάσουμε τα άλλα παιχνίδια. Είναι τεράστιο το όφελος για τον τόπο μας, για το Ηράκλειο, για τον τουρισμό, για όλο το νησί, να φιλοξενήσουμε στο νησί μας, όπως έχουμε συμφωνήσει με την Ομοσπονδία, για 4 χρόνια την εθνική ομάδα της χώρας μας.
Και αντιπαραβάλλοντάς το αυτό, συνδέοντάς το με όσο συζητούσαμε για τον Εργοτέλη και με τη δίψα τότε του κόσμου, με το Παγκρίτιο Στάδιο, να παρακολουθήσουν τους αγώνες και όλο αυτό το στολίδι, γιατί περί στολιδιού πρόκειται. Αυτή η ύφεση νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας ταρακουνήσει και να προχωρήσουμε και να τα δούμε τα πράγματα να αλλάζουν. Και τελικά τη δυνατότητα την έχουμε εμείς. Εμείς ενώ ο απλός κόσμος ο οποίος ψηφίζει, ο οποίος επιλέγει, ο οποίος τιμά με την ψήφο του ανθρώπους και αναδεικνύει τελικά δημοτικές αρχές κτλ. Θέλω να σου πω και θέλω να σε ρωτήσω, όταν εκλεγείς βουλευτής, αν θα συνεχίσεις να μας μιλάς και αν θα έχουμε αποκλειστική σου συνέντευξη το καλό μεσημέρι. Θα μας θυμάσαι, Νίκο Τζόρτζογλου. Όπως είπα και στο περιθώριο της εκπομπής, αγαπητή Ιωάννα, είναι μεγάλη τιμή για μένα και μιλάω ειλικρινά που σήμερα είμαι για πρώτη φορά σε μια τέτοια εκπομπή και με μια τέτοια κορυφαία παρουσιάστρια όπως είναι η Ιωάννα Ημαλέσκου. Μιλάω ειλικρινά. Χαίρομαι και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που είμαι σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Τα λόγια σου με τιμούν και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σου εύχομαι και στο λέω ολόψυχα να έχεις πάντοτε την υγεία σου, να χαμογελάς και να είσαι πάντοτε αυθεντικός, αυθόρμητος, έτσι όπως έχουμε αγαπήσει και να συνεχίζεις να προσφέρεις σε όποιον τομέα και αν επιλέξεις να προσφέρεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά να το κάνεις αυτό. Να είσαι καλά, Ιώνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. 100% θα τα ξαναπούμε. Ανεξάρτητα αν μπούμε στη Βουλή ή δεν μπούμε. Άλλωστε, να είσαι σίγουρη ότι δεν είμαι καθόλου αγχωμένος γι' αυτό. Καθόλου όμως. Και μόνο που έχω την τιμή να είμαι ένας από τους 7 άνδρες που είμαι στο ψηφοδέλτιο αυτό της Νέας Δημοκρατίας, για μένα είναι ύψιστη τιμή. Ανεξάρτητα αν βγω πρώτος, αν βγω τελευταίος. Ευχαριστώ ειλικρινά για άλλη μια φορά που σήμερα είμαι καλεσμένος στην εκπομπή και υπόσχομαι ότι ανεξάρτητα, ξαναλέω, αν είμαι στη Βουλή ή όχι, η πρώτη εκπομπή που θα είμαι σε αυτή την εκπομπή. Δεσμεύτηκες να ξέρεις και εγώ δεν ξεχνώ. Και επίσης να ξέρεις ότι έτσι κι αλλιώς, όπως και αν έρθουν τα πράγματα, που ωραία θα κυλήσουν, θα το δεις, είσαι πρώτος στην καρδιά μας. Και η καρδιά μας να ξέρεις. Μεγάλη τιμή, ειλικρινά. Αμοιβαίο είναι. Να είσαι καλά. Πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ για τη τιμή να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σας. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας χαρά είναι, είμαι βέβαιη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε και σήμερα για 2,5 ώρες ζωντανά είστε εδώ συντονισμένοι στη δική μας τηλεοπτική συντροφιά.